Μαρκουζάκη, έρχομαι από την Κρήτη, είμαι 28 και σήμερα θα φτιάξω ράμεν. Φτιάξω αυτό το πιάτο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιαπωνική κουζίνα και θα ήθελα πάρα πολύ την άποψη του κύριου Κοντιζά σχετικά με το πιάτο. Και θεωρώ θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον συνταγή. Πάμε, Μαριλένα. Σήμερα έχω έρθει με τον αδερφό μου και τον φίλο του. Με στηρίζει πάρα πολύ ο αδερφός μου, μου δίνει συμβουλές. Και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί μου εδώ. Αυτό το μαχαίρι μου το είχε κάνει δώρο ένας Κινέζος σεφ, ο Τσου, που δούλευα πριν κάποια χρόνια μαζί του. Όταν πήγα εκεί πέρα, τα αφεντικά μου είπανε δεν νομίζω να μάθετε πολλά πράγματα, γιατί συνήθως οι Κινέζοι δεν δείχνουν. Τους λέω, δεν πειράζει, ότι πιάσει το μάτι μου, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, πάω και μέσα σε μία εβδομάδα γίναμε φίλοι με τον σεφ, τον Τσου. Και μου χάρισε το μπαλταδάκι του, μου έμαθε να κόβω με αυτό. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη που θα είναι μπροστά στους φοιτητές. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δοκιμάσουν το πιάτο μου και να το ευχαριστηθούν. Πάμε χαμογελαστή, θα είναι και βλέπουμε. Χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλώς την. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Πολύ καλά. Φαίνεσαι πολύ καλά. Λοιπόν, έφτιαξα σήμερα ράμεν. Συγγνώμη, το όνομά σου ποιο είναι? Είμαι Μάρλεν. Μάρλεν. Χάρηκα μου πολύ. Λοιπόν, έφτιαξες ράμεν. Ναι, έφτιαξα ράμεν. Με θαλασσινά. Μια δικιά μου συνταγή. Ευελπίσω να σας αρέσει. Μάρλεν, ασχολείσαι με την κουζίνα καιρό? Ασχολούμαι 10 χρόνια με τη μαγειρική. Αυτή τη στιγμή δουλεύω πάνω στην περουβιανή κουζίνα. Τον τελευταίο καιρό μαθαίνω και για την ιαπωνική. Ενδιαφέρομαι για να το συνδυάσω να κάνω και η κουζίνα. Εξού και το μπαλταδάκι. Αυτό το μπαλταδάκι θα σας πω. Μου το έδωσε ένα σεφ που ήταν το πρώτο αλακάρτ που δούλεψα. Ήταν σε ένα κινέζικο στα Χανιά. Και μου το έκανε δώρο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Με αυτόν έμαθα να κόβω. Από τότε χρησιμοποιώ μόνο μπαλτάδες. Το λατρεύω. Και κάνω πολλά πράγματα με αυτό. Μάρλεν, με τι άλλο ασχολείσαι, τι άλλο κάνεις εκτός από μαγειρική? Έχω πάρα πολλά χόμπι. Mm-hmm. Στο Λονδίνο συγκεκριμένα έκανα modeling για plus size και ταυτόχρονα το κάνω και ασχολούμαι. Στα 25 μου αποφάσισα να πάω στο Λονδίνο. Λάτρευα τη μόδα, τα vintage ρούχα και το pin-up. Αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό στα ρεπό μου και γράφτηκα σε ένα πρακτορείο μοντέλων. Και έγινε plus size model. Στην Κρήτη είναι λίγο κλειστή η κοινωνία. Επίσης, δεν μπορείς να έχεις το δικό σου στυλ. Δεν μπορείς να είσαι ακριβώς όπως εσύ αισθάνεσαι άνετα. Έτσι, πηγαίνοντας στο Λονδίνο, είχε μία πληθώρα ρούχων και αποφάσισα να απελευθερωθώ. Ακόμα και σήμερα, όταν κατεβαίνω στην Κρήτη, πηγαίνω βόλτα, πηγαίνοντας κάπου, νιώθω τα βλέμματα του κόσμου να κοιτάει σαν να είμαι ισογύνος. Η οικογένειά μου λατρεύει το στυλ μου και λέει ότι είμαι μία μαγείρισα και κουκλίτσα. Πριν γίνω μαγείρισα, σπούδαζα θέατρο. Α, ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Ναι. Yeah. Η μαγειρική έκατσε επειδή γενικά μαγείρευα σπίτι και η μητέρα μου ρώτηνε αν θέλω να δοκιμάσω να πάω στη μαγειρική. Σπούδαζα ηθοποιός, που είναι ένα ατύχημα ενοχαίο που είχα και χολάμε στο πόδι. Μετά μου είπε η μητέρα μου πρότεινε να πάω στη σχολή το καλοκαίρι, στη μαγειρική. Επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι με πολλά πράγματα και είμαι πολύ ταλαντούχο άτομο, αποφάσισα να πάω και να δοκιμάσω. Λατρεύω αυτό που κάνω. Πραγματικά μου αρέσει η μαγειρική. Μ' αρέσει γιατί. Έχω από ότι έχει απίστευτη γκάμα. Μάρλεν, έχει άγχος? Εντάξει, έχω λίγο άγχος. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Συνήθως δεν έχω άγχος. Σήμερα λίγο. Λοιπόν, κοίτα τώρα για να σε ξεαχώσουμε, Μάρλεν. Ναι. Περίμενε. Λοιπόν, μας στείλαν αυτό. Ποιο? Τι είναι αυτό καταρχήν? Λοιπόν, σ' ακούω. Αυτό είναι για σένα ουσιαστικά. Και λέει συγχαρητήρια, πετύχατε λαβράκι. Οι φίλοι στο Λονδίνο, Masterchef Fan Club, μάθαμε ότι έχετε το νούμερο 1. Η πολυτάλαντη Masterchef Μαρία Ελένη Γρυντάκη. Το στέλνουν κάποιοι φίλοι του. Σοβαρά? Ναι, ναι. Μεγάλο Fan Club. Πότε σου είπαν οι συνάδελφοί σου όταν τους είπες ότι θα έρθει στο Masterchef? Μου είπαν να σε μαγειρέψω όπως μαγειρεύω σε εκείνου το food. Μπορείτε να έρθει να το πω. Έρχομαι κι εγώ πρώτος που μου αρέσουν πάρα πολύ τα ράμεν και είμαι περίεργος να τι έκανες μέσα σε 35 λεπτά.
Όταν έρχεται ο κύριος Γκζάς, τρέμουν τα πόδια μου. Γιατί, όχι, δεν ξέρω τι θα μου πει. Βέβαια, γι' αυτόν ήρθα να του δείξω, ρε παιδί μου, ότι προσπαθώ, θέλω να μάθω και να τα κάνω ακόμα καλύτερα, γιατί είμαι εδώ για να μάθω. Εδώ το πράσο το έκοψες με το μπαλταδάκι σου. Ναι. Ε? Ναι. Και είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, πιστεύεις? Όχι, μπορώ να το κάνω ακόμα πιο ψηλό. Δεν είσαι Ιαπωνία σίγουρα το πιάτο σου. Εννοείται, ναι, εννοείται. Ναι, δεν θυμίζει. Ήταν μια δικιά μου συνταγή. Θα προσπαθήσω μόνη φορά να, εάν υπάρξει, να φτιάξω ένα Ιαπωνικό στα μέτρα. Ελπίζω. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που σου αρέσει εσένα. Εντάξει. Σημασία έχει ότι σου αρέσει εσένα. Αυτό εμένα μου αρέσει. Είσαι ικανοποιημένη με το πιάτο που παρουσιάζει. Πάρα πολύ. Εντάξει, Μαριλένα, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μα ήρθες τώρα κι εσύ εδώ να κάνεις ράμεν, τώρα με το σωτήρι, να μπλέξουμε. Είναι απλά ένα άλλος ο ξινός που τα βρίσκει όλα... περίεργα. Εντάξει, σεβαστό. Τι να κάνω. Προσπάθησα. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Τον ακούμε, γιατί είναι καλός. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λεωνίδας χαμογελάει, άρα κάτι πήγε καλά. Ελπίζω. Όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό εδώ είναι δικό μου. Αυτό είναι υπέροχο. Ο ζωμός μου. Ωραία, μυρίζει, δυνατό. Ναι, ναι. Δυσκ. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Τις γαριδούλες εδώ πέρα στο τηγανάκι λίγο σου ξεφύγανε, μου φαίνεται. Όχι, εντάξει, οριακά είναι. Είναι καλά, είναι. Είναι καλά. Οριακά. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενα με υπομονή να αποφασίσουν το τι θα μου πούνε. Και βέβαια ήμουν και λίγο σοκαρισμένη από όλα αυτό που έγινε και με το φάκελο. Και το κοιτούσα, ήθελα να κοιτάξω. Λέω: έχω χρόνο να δω τι λέει το φάκελο, να ξέρω. Αλλά ήταν δύσκολη στιγμή εκείνη. Μάρλεν, θέλεις να έρθεις εδώ μπροστά? Ναι, με. Τι παπούτσια είναι αυτά? Κουνελάκια. Κουνελάκια. Οκ. Εντάξει. Σου αρέσουν, ε. Τα κοιτάς εσύ. Πάρα πολύ. Με κοιτούσε ο κύριος Κουτσόπουλος, χαμογελούσε, κοιτούσε και τα παπούτσια, ξαναχαμογελούσε. Θεωρώ του αρέσανε. Λοιπόν, Μάρλεν, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι σε ασιατικές γεύσεις, δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα, όπως γνωρίζει, ας πούμε, ο Σωτήρης. Αλλά σίγουρα έφαγα κάτι νόστιμο. Οπότε θα ήθελα να δω και τι μπορείς να κάνεις και στην πορεία. Αν μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός από ράμεν. Ναι. Οκ. Okay. Από μένα είναι. Ευχαριστώ. Άκου. Μάρλεν. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ θαραλέο από τη μεριά σου να έρθεις με ένα τέτοιο πιάτο σήμερα εδώ. Mm-hmm. Γιατί όσο απλό και αν ακούγεται, εγώ θα πω ότι είναι δύσκολο. Ναι. Και ειδικά αν μπει στη διαδικασία να κάνεις και τις νούγες και έναν σωστό ζωμό. Ήμουν πολύ περίεργος να δοκιμάσω. Δεν βρήκα αυτό που περίμενα ή που θα ήθελα. Νομίζω ότι έπρεπε να βάλεις λιγότερα πράγματα και να τα προσέξεις περισσότερο. Μάλιστα. Και να δώσεις λίγο μεγαλύτερη βάση στο ζωμό. Ναι. Και στις κοπές σου, γιατί και η Ιαπωνική κουζίνα μετράει πάρα πολύ αυτό. Για αυτούς τους λόγους, ξαναλέω ότι ήταν πολύ θαραλέο από τη μεριά σου. Ναι. Εγώ θα πρέπει να πω όχι. Συμφωνώ, σε ευχαριστώ. Ένα ναι και ένα όχι. Εσύ γιατί θέλεις να έρθεις στο παιχνίδι? Θέλω πάρα πολύ να το ζήσω αυτό. Έχω πολλές δυνατότητες και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρω και να είμαι και στο τελικό. Αυτό πιστεύω. Γιατί έχω πολλές δυνατότητες και γνωρίζω πράγματα. Η Ιαπωνική κουζίνα δεν την γνωρίζω καλά. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο λοιπόν σήμερα να μαγειρέψεις κάτι το οποίο γνωρίζεις πάρα πολύ καλά? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η επιλογή μου. Αλλά ήθελα να το τολμήσω. Γιατί είμαι τολμηρή. Ναι, αλλά. Το σημερινό πιάτο σε οδηγεί στην επόμενη φάση. Ναι. Θα είχες, δηλαδή, ξέρεις, θα έπρεπε να είσαι πολύ προσεκτική σήμερα. Ναι. Και θα είχες άπλετο χρόνο να είσαι όσο τολμηρή θέλεις. Εγώ δεν έχω την εξειδίκευση που έχει ο Σωτήρης, ναι, σε αυτού του είδους την κουζίνα. Έχω φάει, έχω δοκιμάσει, τη γνωρίζω κι εγώ λίγο καλύτερα τα τελευταία χρόνια από το Σωτήρη τον ίδιο. Θα σου πω ότι αυτό που έφαγα... θα ήμουν χαρούμενος να το έτρωγα κάπου ένα μεσημεράκι. Έλα, Μαρλένη μου. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Σας παίρνει η κάμερα, πολύ ωραία. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.